Εάν θέλεις να ωφελήσεις με σύντομο λόγο εκείνον που αγαπά να μάθει, υπόδειξε σε αυτόν την προσευχή, την ορθή πίστη και την υπομονή στα επερχόμενα, λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους. Ή θέλεις συντόμο λόγο ωφελήσε τον φιλομαθή, υπόδειξον αυτό προσευχήν και πίστην ορθήν και των επερχομένων υπομονήν. Αν θέλεις να δώσεις μια σύντομη συμβουλή, μια ευσύνοπτη οδηγία σε αυτό που αγαπά να μαθαίνει το θέλημα του Θεού, τις Θείες Εντολές, και θέλει να προχωρήσει πνευματικά, να το υποδείξεις τρία πράγματα ως απολύτως αναγκαία, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στον πνευματικό αγώνα. Και ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα? Πρώτον είναι η προσευχή, δεύτερον η ορθή πίστη και τρίτον η υπομονή στα επερχόμενα, δηλαδή σε ό,τι θλιβερό μας συμβαίνει, να δείχνουμε υπομονή. Συνάμα να έχουμε ορθή πίστη, ορθόδοξη πίστη, και να έχουμε και προσευχή, αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ελέους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά, τότε προχωρά αποτελεσματικά, προχωρά και προοδεύει πνευματικά πολύ γρήγορα. Γιατί αν έχει προσευχή, επικαλείται την Θεία Βοήθεια και η χάρη του Θεού έρχεται και τον βοηθεί. Χωρίς την Θεία Βοήθεια, τη Θεία Χάρη, όσο και αν προσπαθεί ο πνευματικός αγωνιστής, από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε. Χωρίς εμού, είπε ο Κύριος, ουδήναστε πίν ουδέν. Με την πίστη πάλι την ορθή, την ορθόδοξη πίστη, έχει την ορθή βάση. Έχει τον οδηγό, τον αληθινό, τον σωστό οδηγό, για να έχει την ορθή ζωή. Η ορθοδοξία είναι οδηγός της ορθοπραξίας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες αγωνίστηκαν να φυλάξουν την ορθή πίστη. Γιατί η ορθή πίστη είναι η συνταγή, θα τολμούσαμε να πούμε, για την ορθή ζωή. Αν κανείς δεν πιστεύει σωστά, δεν θα μπορεί και να ζήσει σωστά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι η πίστη είναι η κεφαλή μας. Και όπως είπε ο Κύριος, να γίνεστε φρόνιμοι όπως οι όφης, και σε τι συνίσταται η σοφροσύνη, η σοφία και η φρονιμάδα του όφεως, στο ότι φυλάει το κεφάλι του. Έτσι και εμείς πρέπει να φυλάμε την κεφαλή μας, που είναι η πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Αν χαθεί η πίστη, χάνονται τα πάντα. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να ζήσει σωστά, πρέπει να έχει ορθόδοξη πίστη, να επικαλείται τη Θεία Βοήθεια με την αδιάλειπτη προσευχή και τέλος να έχει και υπομονή σε ό,τι του συμβαίνει, σε ό,τι θλιβερό έρχεται κατά παραχώρηση Θεού. Αν κανείς έχει υπομονή, θα μπορέσει να σωθεί, όπως είπε ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Γιατί ο πνευματικός αγώνας είναι δίκαιος, είναι δύσκολος, είναι επίπονος και για πολλούς είναι δυσβάστακτος, γιατί ακριβώς δεν έχουν υπομονή, αλλά έχουν φιλιδονία, επιζητούν την άνεση και την καλοπέραση. Οπότε γίνονται ανυπόμονοι και γρήγορα τα παρατούν, γρήγορα αφήνουν την πνευματική προσπάθεια. Αν όμως ο άνθρωπος έχει υπομονή, βαδίζει και αν έχει εις τέλος, όπως είπε ο Κύριος, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, αυτός δηλαδή που θα έχει υπομονή μέχρι τέλους, έχοντας και ορθόδοξη πίστη και αδιάλειπτη προσευχή, θα μπορέσει να φτάσει στη σωτηρία. Όλα ακολούθως τα καλά αποκτώνται μέσω αυτών, λέει στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος. Πάντα γάρει λοιπόν τα καλά, δια τούτον ευρίσκεται. Όλα τα καλά τα επιτυχάνει ο πιστός, ο πνευματικός αγωνιστής, με αυτά τα τρία. Με την προσευχή, με την ορθόδοξη πίστη και την υπομονή στα θλιβερά. Έτσι ο πιστός μπορεί να τηρήσει τις Θείες Εντολές, έχοντας προσευχή, έχοντας ορθή πίστη και έχοντας υπομονή, θα μπορέσει να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Οι κύριες εντολές που καλούμαστε να εφαρμόσουμε, όμως όπως μας τις παρουσιάζει
ο Άγιος Νικόδημος, εις το βιβλίο του Χριστοήθεια, είναι αφενός μεν οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Η πρώτη εντολή, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος ελευθέρωσε από τη γη της Αιγύπτου και από τον τόπο της σκλαβιάς, και δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα. Και δεύτερη εντολή, δεν πρέπει να κατασκευάσεις είδωλο ή ομοίωμα κανενός κτίσματος, όσο είναι στον ουρανό ή στη γη ή οπουδήποτε αλλού. Απαγορεύεται δηλαδή να έχει ο Θεός, να έχει ο άνθρωπος άλλο Θεό εκτός από το μόνο αληθινό, τον Τριαδικό, τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό, και δεν επιτρέπεται να κατασκευάζει οποιοδήποτε είδωλο. Και βέβαια είδωλα δεν είναι μόνο αυτά που κατασκεύαζαν οι αρχαίοι από πέτρες ή ξύλα, αλλά είδωλο είναι και, μπορεί να είναι και η τέχνη και η επιστήμη και προπάντων το εγώ, ο εαυτός μας. Και όταν κανείς τα λατρεύει αυτά, πάλι είναι ειδωλολάτρης και παραβαίνει την πρώτη και τη δευτέρα εντολή. Η τρίτη εντολή από τις 10 της Παλαιάς Διαθήκης, του Δεκαλόγου, είναι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να αναφέρει το όνομα του Κυρίου επί Ματαίου, χωρίς δηλαδή λόγο. Τέταρτη εντολή, να αγιάζει την ημέρα των Σαββάτων για τους ανθρώπους Παλαιάς Διαθήκης ήταν το Σάββατο, για τους ανθρώπους εμάς της Καινής Διαθήκης είναι η Κυριακή. Θα πρέπει δηλαδή την ημέρα της Κυριακής να μην κάνει κανένα βιωτικό έργο ο άνθρωπος εκτός από τα απολύτως απαραίτητα και να την έχει δοσμένη όλη την ημέρα στα έργα του Θεού. Πέμπτη εντολή, να τιμά ο χριστιανός τον πατέρα του και τη μητέρα του. Έκτη, να μην φωνεύει. Έβδομη, να μην μοιχεύει, να μην κάνει οποιοδήποτε σαρκικό αμάρτημα. Όγδοη, να μην κλέπτει. Ένατη, να μην λέγει ψέματα, να μην δίδει ψευδή μαρτυρία, ούτε στο δικαστήριο, ούτε πουθενά αλλού. Και δέκατη, να μην επιθυμεί τίποτε από όσα έχει ο αδελφός του, είτε το σπίτι του, είτε το χωράφι του, είτε τη γυναίκα του, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτές είναι οι κυριότερες εντολές της Παλαιάς Διαθήκης που ισχύουν και σήμερα για τους χριστιανούς. Και συνέχεια μας παρουσιάζει ο Άγιος και τις 17 σπουδαιότερες εντολές της Καινής Διαθήκης που μας τις προσφέρει ο Κύριος ως συμπλήρωμα σε αυτές της Παλαιάς Διαθήκης. Τις λέμε έτσι εν συνόψη. Πρώτον, ότι ο χριστιανός οφείλει να αγαπάει τον Θεό, είναι η πρώτη εντολή, με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλο του το νου, με όλη του την διάνοια, με όλη του τη σκέψη. Και δεύτερη όμοια εντολή με αυτή είναι να αγαπάει τον πλησίον του, να αγαπάει τον αδελφό του. Τρίτη εντολή, ο χριστιανός πρέπει να μην μάχεται, να μην μισικακεί, αλλά να συμφιλιώνεται πάντοτε και γρήγορα με όλους. Τέταρτη εντολή, να μην βλέπει με περιέργεια και επιθυμία, να προσέχει τις αισθήσεις του και μάλιστα τους οφθαλμούς του. Πέμπτη εντολή, να μην ορκίζεται ποτέ, ούτε αλήθεια, ούτε ψέματα. Έκτη, να μην εκδικείται, να μην ανταποδίδει κακό στο κακό. Έβδομη, να μην πηγαίνει καθόλου στα δικαστήρια και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να καταφεύγει σε ανθρώπους πιστούς της Εκκλησίας. Όγδοη εντολή, να μην κατακρίνει ο χριστιανός κανένα. Ένατη εντολή, να συγχωρεί τα σφάλματα των αδελφών του, γιατί διαφορετικά δεν θα συγχωρηθεί και ο ίδιος από τον Θεό. Δέκατη, να κάνει ελεημοσύνη, να προσεύχεται και να νηστεύει, όχι υποκριτικά για τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά για τον Θεό. Γι' αυτό θα πρέπει και η ελεημοσύνη και η προσευχή και η νηστεία να γίνονται όσο το δυνατόν κρυφά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος, ή δυνατόν να μην το μαθαίνει κανένας από τους ανθρώπους. Ενδέκατη εντολή, δεν πρέπει να θησαυρίζει ο χριστιανός επίγειους θησαυρούς, αλλά ουράνιους, δηλαδή αρετές, και να μην ελπίζει τον πλούτο του αν είναι πλούσιος, αλλά αντίθετα να κλαίει και να θρηνεί, γιατί ο πλούτος είναι μέγα εμπόδιο στη σωτηρία. Δωδέκατη εντολή, θα πρέπει ο χριστιανός να μεριμνά όχι για τα αγαθά της γης,
ούτε για να αρέσεις τον κόσμο, αλλά για να αρέσεις τον Θεό και να ζητά τα ουράνια και τα αιώνια αγαθά. 13. Θα πρέπει ο χριστιανός να μην είναι υπερήφανος, αλλά να είναι ταπεινός και να αγαπά τα ταπεινά, τα ευτελή. 14. Θα πρέπει ο χριστιανός να έχει υπομονή σε όλες τις λήψεις που του συμβαίνουν, γιατί είναι χριστιανός και γιατί τηρεί το θέλημα του Θεού σε όλα. 15η εντολή. Δεν πρέπει ο χριστιανός να δίδεται και να αφοσιώνεται σε κοσμικές φροντίδες και μέρημνες και να επιζητεί τα φαγητά και τα ποτά, ούτε να αμελεί, αλλά να αγρυπνεί πνευματικά και πάντοτε να είναι έτοιμος για την ώρα της εξόδου, για την ώρα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού. 16η εντολή. Θα πρέπει ο χριστιανός να μετανοεί συνεχώς από ψυχής. Και 17η. Θα πρέπει να υπερβεί στην καλοσύνη τα έργα και τις καλοσύνες των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Διαφορετικά δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτές τις δύο εντολές θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη σειρά των ομιλιών πάνω στις βασικές εντολές του Αγίου μας Τριαδικού Θεού. Η 16η εντολή λοιπόν είπαμε είναι ότι πρέπει ο χριστιανός πάντοτε να μετανοεί από ψυχής, από καρδιάς. Διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττοντας στην έρημο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείτε, ότι έφτασε σε εσάς, ότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα του προδρόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Αγίου Ιωάννου, είναι κήρυγμα μετανοίας. Με αυτό το κήρυγμα προετοιμάστηκε ο λαός του Θεού να δεχθεί το κήρυγμα του Χριστού μας, το οποίο ήταν πάλι κήρυγμα μετανοίας. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, μετανοείτε ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μετάνοια είναι το ζητούμενο από τον Θεό. Και μάλιστα δεν λέει μετανοήσετε μια φορά, αλλά μετανοείτε, δηλαδή διαρκώς, συνεχώς, πάντοτε, να μετανοείτε. Και τι σημαίνει να μετανοείτε, να διορθώνεστε. Να διορθώνετε τη συμπεριφορά σας, τις σκέψεις σας, τις επιθυμίες σας, τις αισθήσεις σας και τις πράξεις σας. Και όταν ο άνθρωπος ζει έτσι, με διαρκή μετάνοια, τότε φτάνει να ευαρεστήσει τον Θεό. Μπορεί να έχει πτώσεις, αλλά εφόσον μετανοεί και ζητά το έλεος του Θεού, σίγουρα θα το έβρει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αν δεν μετανοήσουμε, θα χαθούμε. Εάν όμως μετανοούμε, θα σωθούμε. Εάν λέει και εσείς δεν μετανοείτε, να ξέρετε ότι όμοια θα απολεστείτε με όλους εκείνους που απολέστηκαν αμετανόητοι. Μετανοήστε αδελφοί, λέγει και ο Αποστολικός Λόγος, και γυρίστε στον Θεό για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν καιροί ανέσεως σε εσάς από τον Κύριο. Τότε ο άνθρωπος βρίσκει αληθινά άνεση στην ψυχή του, στην καρδιά του, στη ζωή του, όταν διορθώνεται, όταν μετανοεί. Μετανόησον και κάμνε τα πρώτα έργα όπου έκαμνες, λέγει και στην Αποκάλυψη στο δεύτερο κεφάλαιο ο Άγιος Θεός. Ιδέ και δε μετανοήσεις, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα κατ' επάνω σου και θέλω κινήσει τη λιχνία σου, δηλαδή την εκκλησία σου από τον τόπο της, απευθυνόμενος σε έναν αμελή επίσκοπο. Και τέλος η 17η εντολή που λέγει ότι οι χριστιανοί, εάν δεν υπερβούν στα καλά έργα τους δίκαιους του παλαιού νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να αρκούμαστε στο να τηρούμε το δεκάλογο του Μωυσέως, το δεκάλογο της 10 εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πρέπει να τηρήσουμε και τις υπόλοιπες εντολές που συμπληρώνουν αυτές, που έδωσε ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι θα υπερβούμε τα έργα των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι χριστιανοί, εάν αμαρτάνουμε βαρύτερα από τους ανόμους, πρόκειται να κολλαστούμε. Λέει ο Κύριος, αν ίσως δεν περισσεύει η αρετή εσάς των μαθητών μου, αν δεν ξεπερνά η αρετή σας δηλαδή, την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν πρόκειται να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Εκείνος ο δούλος, λέει πάλι ο Κύριος, που γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του αφεντικού του και δεν ετοιμαστεί και δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του, θα δαρθεί με πολλές πληγές. Εκείνος ο δούλος που δεν ξέρει και δεν κάνει έργα άξια δαρμού, δεν κάνει τα έργα τα οποία πρέπει να κάνει, αυτός θα δαρθεί με λιγότερες πληγές. Αλλά και πάλι αυτό σημαίνει κόλαση. Σε εκείνο που δόθηκε πολύ, θα του ζητηθεί και πολύ. Και σε εμάς τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης δόθηκε πολύ. Μας έδωσε Θεός συμπληρωμένο του νόμου του και τις εντολές του. Μας έδωσε πλούσια, πλήρη τη χάρη του, πλήρη τη βοήθειά του. Και δεν δικαιολογούμαστε να αμαρτάνουμε και να μη σωζόμαστε και να μην τηρούμε το Άγιο Θέλημά του. Εις εκείνον όπου έδωκαν παρακαταθήκη περισσότερο, περισσότερο θέλουν ζητήσει από αυτόν, λέγει ο Κύριος. Μας δόθηκαν πλούσιες οι δωρές του Θεού και θα μας ζητηθούν ανάλογα με αυτά που λάβαμε. Και ο Άγιος Απόστολος στην Προσδρομέως λέει, όσοι χωρίς νόμων ήμαρτων, χωρίς νόμων, είτε ελαφρότερα κολλάζονται. Όσοι δε ήμαρτων, αφού εδόθη ο νόμος, αυτοί θέλουν καταδικαστεί με τον νόμο, δηλαδή βαρύτερα. Εμείς οι χριστιανοί, αγαπητοί αδελφοί, θα κριθούμε με βάση τον Ευαγγελικό νόμο, τον νόμο της Καινής Διαθήκης, και όχι με βάση τη συνείδησή μας. Με βάση τη συνείδηση θα κριθούν αυτοί οι οποίοι δεν γνώρισαν τον νόμο του Θεού. Οφείλουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη να τηρήσουμε τις Άγιες Ευαγγελικές συντολές για να σωθούμε. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος λέει στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, «Καλύτερον ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν τη στράτα της αρετής και ευσεβίας, παρά όπου την εγνώρισαν και έπειτα γύρισαν πίσω από την παραδοθήσαν σε αυτούς Αγία εντολή». Αυτός που γνώρισε το νόμο του Θεού και βάδισε έστω για λίγο και έπειτα έκανε πίσω και άφησε όλα αυτά και γύρισε στην προηγούμενη αμαρτωλή ζωή του, αυτός θα τιμωρηθεί πολύ βαρύτερα από εκείνον που δεν γνώρισε καθόλου. Βέβαια και οι δυο τιμωρούνται και κολλάζονται, αλλά βαρύτερα αυτός που έλαβε πείρα της χάριτος και στη συνέχεια επρόδωσε αυτή τη χάρη και τη δωρεά του Θεού. Ας αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με προσευχή, με πίστη ορθή και με υπομονή, να τηρήσουμε τις Άγιες Συντολές του Κυρίου και να αξιωθούμε και της Βασιλείας του. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.